Λοιπόν, εισαγωγικά να ευχαριστήσω βεβαίως τους οργανωτές και κυρίως τον Μήτο Χατζηχρήστου για την τιμή που μου έκανε να με καλέσει εδώ μαζί με εξέχοντες προσώπους της ουρολογίας, νεότερους και μεγαλύτερους. Και επίσης και την ευκαιρία που μου έδωσε ως νομικό να παραστώ σε ένα συνέδριο άλλου εντελώς επιστημονικού κλάδου, κάτι το οποίο είναι σπάνιο σε όλους μας και μας λείπει. Και από τα πανεπιστήμια μας ακόμη, πιο πολλές φορές δεν είναι πανεπιστήμια. Είναι ανώτατες σχολές συγκεκριμένων μόνο επιστημονικών κλάδων. Το δικό μου εκεί που ήμουν μέχρι να πάω στο Λουξεμβούργο, αυτό ισχύει. Πάντιο πανεπιστήμιο, κοινωνικών και πολιτικών επιστήμιων, άρα όχι πανεπιστήμιο. Αλλά και όταν υπάρχουν πραγματικά πανεπιστήμια, πολλοί κλάδοι θεραπεύονται. Δυστυχώς είναι ελάχιστες οι επαφές που έχουμε, οι διεπιστημονικές, πέρα από τα καθαρά διοικητικά θέματα. Και είναι κάτι το οποίο μας λείπει, νομίζω. Οπότε πραγματικά αισθάνομαι ένα κενό να συμπληρώνεται σήμερα. Και σας ευχαριστώ. Τώρα, να έρθω λίγο στα σημερινά μας ζητήματα. Μια ακόμη παρεισαγωγική παρατήρηση είναι ότι αναφέρομαι ως κριτής στο πρόγραμμα. Δεν μπορώ να είμαι βέβαια κριτής, διότι δεν έχω καθόλου την επιστημονική γνώση του αντικειμένου για να κρίνω. Ας πούμε ότι έχω μια νομική συμβολή στην όλη συζήτηση. Κριτές είστε εσείς. Ξεκινούσαμε με δύο ερωτήσεις που θα μπορούσα να έκανα στην υπεράσπιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως η υπεράσπιση δέχεται ερωτήσεις. Αυτή είναι η εμπειρία μου και από το Λουξεμβούργο. Δύο ερωτήσεις οι οποίες είναι γενικού χαρακτήρα, δηλαδή ισχύουν εδώ και ισχύουν γενικότερα. Η πρώτη θα ήταν εάν ο συγκεκριμένος γιατρός, πέρα από την υπόθεση η οποία μας αφορά εδώ, σε άλλες περιπτώσεις έχει επιλέξει να κάνει αυτή που ονομάζεται επικουρική ακτινοθεραπεία. Πάντοτε δηλαδή ένα τέτοιο ζήτημα ανακύπτει, ωραία, εδώ κάνατε αυτό και επιστημονικά το υποστηρίζετε, ενώ η άλλη πλευρά λέει πρέπει να κάνει κάτι άλλο, το Β. Μήπως σε άλλες περιπτώσεις κάνατε το Β. Ναι, σαφώς. Το έχω κάνει αυτό το πράγμα σε άλλες περιπτώσεις που είχα. Ενώ παρεμφερείς περιπτώσεις όμως. Ναι, οι δύο προφίλ. Όχι πανομοιότυπες όμως. Σε άλλες περιπτώσεις που ήμουν πεισμένος ότι η πρόγνωση αυτού του αρρώστου θα ήταν πολύ χειρότερη. Άρα άμεσα θα σκεφτόμουν να κάνω κάτι πολύ πιο σοβαρό και ισχυρό, διότι θα είχα μεγαλύτερες πιθανότητες. Με αυτές τις πιθανότητες, σε ένα πανομοιότυπο άρρωστο, αν μου ξανατύχαινε αύριο το πρωί, θα έκανα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό σημαίνει, δηλαδή, αυτή την απάντηση συνάγουμε, ότι ο γιατρός δεν εφάρμοσε έτσι τυφλά κάποιες guidelines, αλλά έλεγξε εάν αυτές οι guidelines γενικής εφαρμογής και ειδικώς μπορούν να εφαρμοστούν. Και αυτό αποδεικνύεται ότι σε άλλες περιπτώσεις, όχι πανομοιότυπες βέβαια, αλλά κινήθηκε διαφορετικά. Και το δεύτερο ερώτημα σχετικό είναι αν σε όλα τα ζητήματα ακολουθεί καταρχήν τις guidelines ή όχι. Ανήκω στους φανατικούς που πιστεύουν ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες αποτελούν ένα πλαίσιο λειτουργίας στην καθημερινότητα, χωρίς να στερούν την ελευθερία στο γιατρό να μπορέσει να κάνει άλλα πράγματα σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά σαφέστατα, μέσα σε ένα πλαίσιο σωστής δομής και εφαρμογής της ιατρικής γνώσης και για να αποφεύγω κάποιους περίεργους δρόμους που δεν είναι τεκμηριωμένοι, ακολουθώ γενικώς τα guidelines. Αυτές οι δύο ερωτήσεις νομίζω είναι κρίσιμες ερωτήσεις που μπορούν να τεθούν νομικά. Και βεβαίως η τρίτη, αλλά αυτή απαντήθηκε σε μεγάλο βαθμό, υπάρχει επιστημονικός αντίλογος, είναι γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά αυτά μας τα εξήγησε αναλυτικά. Ιδίως είναι πως γενικότερα ερωτήσεις είναι αυτές που ανέφερα, εάν σε παρεμφερείς περιπτώσεις έχει κινηθεί διαφορετικά, και δεύτερον, εάν γενικώς ακολουθεί τις guidelines ή όχι. Πρώτη ήταν ενότητα έτσι παρέμβασής μου. Δεύτερη είναι δύο λόγια για την νομική φύση των guidelines. Περιγράψατε όπως πώς τις αντιλαμβάνεστε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι guidelines της εταιρείας εδώ και σε άλλα αντικείμενα είναι αρχές έτσι, επιστημονικής κατεύθυνσης, οι οποίες φυσικά και δεν είναι δεσμευτικές, αλλά αν κανείς ακολουθήσει, καταρχήν έχει μία κατοχήρωση επιστημονική και συνακόλουθα νομική. Σε αυτό μου να μου επιτρέψετε να παρέμβω, επειδή είμαι στο Guidelines Office της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας,
εισαγωγικά στα guidelines της Ευρωπαϊκής Ορολογικής Εταιρείας τονίζουμε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λόγους νομικούς. Βέβαια, η καθημερινότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη μας έχει διαψεύσει. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο το εξετάζουμε σαν Office της Ευρωπαϊκής Ορολογικής Εταιρείας, γιατί προσπαθούμε να δούμε και τις νομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει για την εταιρεία αυτό το πράγμα, αλλά στην εισαγωγή τονίζουμε ότι δεν είναι φτιαγμένες για να χρησιμοποιηθούν ως νομικά έγγραφα. Όμως η καθημερινότητα μας έχει διαψεύσει, γιατί χρησιμοποιούνται και σε επίπεδο πολιτικής αγωγής αλλά και σε επίπεδο υπεράσπισης σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε αντίθεση βέβαια με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι κατευθυντήρες οδηγίες αποτελούν νομικά έγγραφα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και έχουν νομική ισχύ. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Όχι, καλώς κάνετε. Και να πω ότι υπάρχει τα τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία, μεγάλη ανάπτυξη του λεγόμενου soft law, το οποίο είναι σε όλα τα αντικείμενα, στα επιστημονικά, ιατρικά, στις διεθνείς συναλλαγές, ένα κόρπος, ένα σύνολο κανόνων, το οποίο δεν είναι νομικά δεσμευτικό όπως ο νόμος ή η διεθνή σύμβαση που έχει κυρωθεί με νόμο. Λέει ή δεν λέει στην αρχή ότι είναι δεσμευτικό, πάντως έχει ένα είδος ισχύος, λαμβάνεται πάντως σοβαρά υπόψη από όλες τις δικαστικές και άλλες αρχές. Και να προσθέσω εδώ, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία τι ανακοινώνει κανείς σε κάποιο κείμενο, αυτό δεν είναι δεσμευτικό ή κάτι άλλο, όπως ο πίνακας του Μαγκρίτε, αυτό δεν είναι μία πίπα, είναι πίνακας με μία πίπα και γράφει δεν είναι μία πίπα. Δεν έχει σημασία δηλαδή πώς εμείς θα ονομάσουμε, είτε καλόπιστα είτε για να καλυφθούμε νομικά κάτι, σημασία έχει πώς θα κρίνει το αρμόδιο δικαστήριο το συγκεκριμένο κείμενο. Συνεπώς, ένα κείμενο το οποίο έχει την, ας πούμε, έξωθεν καλή επιστημονική μαρτυρία, είναι ένα κείμενο στο οποίο μπορεί καταρχήν να στηριχθεί ο ενδιαφερόμενος και με βάση το οποίο να κινηθεί. Προσοχή μονάχα, πολλές φορές τα κείμενα αυτά είναι τεπωμένα με τέτοιον τρόπο που η κάλυψη που δίδουν είναι περιορισμένη, διότι διατυπώνουν κάποιον κανόνα, πάντοτε υπό πολλές επιφυλάξεις. Συνεπώς, η διασφάλιση που υπάρχει είναι περιορισμένη λόγω του περιεχομένου των συγκεκριμένων κανόνων. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Και αυτή η δεύτερη παρέμβασή μου με οδηγεί στην τρίτη, μια γενικότερη, η οποία αφορά τη σημερινή μας συζήτηση, αφορά και την αυριανή και τη μεθαυριανή. Γενικά για το περιθώριο ελέγχου, για την εμβέλεια ελέγχου που έχει ένας δικαστής σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Σε ιατρικά θέματα και στο δικαστήριο στο οποίο είμαι, στο Λουξεμβούργο, το Δικαστήριο Δημόσιας Δίκησης, αντιμετωπίζουμε ιατρικά θέματα δηλαδή ευθύνης για αναπηρία, θέματα συντάξεων αναπηρίας, διάφορα τέτοια θέματα ιατρικά. Έχω συνεπώς μια σχετική εξοικείωση. Θα ήθελα να κάνω την εξής διάκριση. Ο δικαστής και επειδή δεν γνωρίζει και επειδή δεν θέλει να επέμβει σε ένα αντικείμενο ξένο προς αυτόν, πάντοτε αφήνει μεγάλο περιθώριο ευχέρειας στην κρίση του επιστημονικά ή διοικητικά αρμοδίου. Δεν υποκαθίσταται, προσπαθεί να μην υποκαταστεί στην δική του κρίση, στην κρίση του αρμοδίου. Είτε μπορεί να το κάνει αυτό σε μια διαδικασία προαγωγής και έχετε και ίδια εμπειρία από κλεπτονικά σώματα κλπ. Αλλά ακόμη και βεβαίως στον αντικείμενο δεν το γνωρίζει, είναι ιατρικό. Δεν μπορεί να υποκαταστεί στην κρίση, δεν πρέπει και δεν μπορεί. Συνεπώς, κατά κανόνα θα αποδεχθεί την κρίση του ειδικού και εδώ πέρα την επιστημονική ιατρική κρίση. Στο ουσιαστικό, εκεί στο οποίο είναι πολύ ευαίσθητος και για το λόγο του οποίου μπορεί να επέμβει και να ενδεχομένως να ακυρώσει μια πράξη, να αποδώσει ευθύνη, είναι οι τυπικοί λόγοι. Δηλαδή, δεν θα κρίνει εύκολα ένας δικαστής ότι κακώς κάνατε, αφού ζυγίσατε τα υπέρ και τα κατά, το 7% από εδώ, το 10% από εκεί, τις ενδεχόμενες παρενέργειες εκνοθεραπείας, καταλήξατε εκεί. Αυτό δεν θα το κρίνει. Θα το αποδεχθεί. Εκείνο το οποίο θα κρίνει είναι εάν τυχόν για να καταλήξετε εκεί, λόγου χάρη, αρνηθήκατε να μελετήσετε την τάδε έρευνα. Όχι ότι μελετήσατε, αλλά τη θεωρήσατε άνευ σημασίας, ότι είπατε αυτήν αρνούμε να την δω, όταν έχει προσκομιστεί. Θα σας κρίνει ενδεχομένως εάν χρησιμοποίησατε, και εδώ είμαστε σε ένα πολύ λεπτό σημείο, κριτήριο οικονομικό ή κριτήριο προφίλ αρρώστου, ενδεχομένως ότι είναι καπνιστής κτλ. Στα τυπικά αυτά στοιχεία μπορεί να στηριχθεί ο δικαστής είτε για να ακυρώσει μια πράξη, μιλάμε για τα διοικητικά, είτε για να αποδώσει και ευθύνη, μιλάμε για τα νομικά. Αυτά λοιπόν πρέπει να προσέχει κανείς και για να καλυφθεί,
αλλά και για να, δώσει, για να είναι πιερέστερο στην επιστημονική του κρίση. Και θα έλεγα ότι καμιά φορά είναι υπερβολικά ευαίσθητοι οι δικαστές αυτά τα πράγματα και καταλήγουν σε αποφάσεις που ίσως από έξω κάπως σοκάρουν, αν θέλετε, διότι ακριβώς επειδή αδυνατεί και αντιλαμβάνεται ότι αδυνατεί να ελέγξει για ουσιαστικούς λόγους, τονώνει τον έλεγχό του για τους τυπικούς λόγους. Αλλιώς κάπως αυτοαναιρείται. Αν δεν μπορεί να ελέγξει για τους ουσιαστικούς, αν δεν μπορεί να ελέγξει σε πραγματικότητα για τους τυπικούς, τότε τι κάνει εκεί παραπάνω. Επειδή λοιπόν δεν θέλει να αυτοαναιρεθεί και επειδή γνωρίζει ότι για ουσιαστικούς λόγους έχει μικρό περιθώριο επέμβασης, γι' αυτό είναι ιδιαίτερα αυστηρός στον έλεγχο πλευράς τυπικών λόγων. Έγινε κάποια αναφορά συνεπώς στο προφίλ του τρόπου ζωής του συγκεκριμένου κλπ. Ένα τέτοιο επιχείρημα αδυνατίζει νομικά. Διότι σημαίνει ότι ναι, μεν, και αυτό είναι στο περιθώριο της επιστημονικής ιατρικής κρίσης, αλλά είναι κάπως στο περιθώριο. Αυτή λοιπόν την βασική διάκριση θέλω να κάνω. Θέματα ευθύνης γενικά, των τυπικών και ουσιαστικών λόγων που μπορούν να, με τον οποίο μπορεί να αποσυρθεί μια επιστημονική κρίση. Ισχύει για το σημερινό και για όλα τα υπόλοιπα. Και η τέταρτη και τελευταία παρατήρησή μου αφορά και την ψηφοφορία που θα γίνει μετά. Θα πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα, γιατί τώρα θα ψηφίσουμε και δεν κατάλαβα ακριβώς τι θα ψηφίσουμε, νομικά ή επιστημονικά. Διότι διαφορετικά νομίζω θα μπορεί να ψηφίσει κανείς από νομικής απόψεως, εάν θα καταδικάσει, γιατί έγινε αναφορά σε μήνυση, άρα είμαστε σε ένα ποινικό δικαστήριο αυτή τη στιγμή, ούτε καν πειθαρχικό ιατρικό, σε ένα ποινικό δικαστήριο, το οποίο μπορεί να καταλήξει μια καταδικαστική απόφαση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Διαφορετικά λοιπόν νομίζω ότι κρίνεται η νομική και ποινική νομική ευθύνη και διαφορετικά η επιστημονική. Συνεπώς ενδεχομένως να γίνουν δύο ψηφοφορίες. Μία από επιστημονικής πλευράς, εάν επιδοκιμάζουμε τελικά τον δρόμο που ακολούθησε ο πρώτος θεράπων ιατρός, και ενδεχομένως μία δεύτερη από νομικής πλευράς, εάν θεωρούμε ότι τα ενδεχόμενα θέματα είναι τέτοια που επισύρουν και ποινική ευθύνη. Δηλαδή, δεν θα με εξέπληται αν κάποιος πίστευε ότι επιστημονικά δεν ήταν ίσως η σωστότερη επιλογή. Ο ίδιος όμως κάποιος αυτός θα ψήφιζε μετά ότι δεν έχει όμως ποινική ευθύνη ο γιατρός, και όχι αυτό από λόγους συναδελφικής αλληλεγγύης, αλλά διότι έτσι είναι. Και οι δύο πλευρές αναφέρθηκαν στην γκρίζα ζώνη. Μα ακριβώς η αναφορά στην γκρίζα ζώνη είναι μια αποδοχή εκ των πραγμάτων ότι ακόμη κι αν ενδεχομένως επιστημονικά μπορούμε να μεμφθούμε μια πορεία που ακολουθήθηκε, νομικά σίγουρα δεν μπορούμε να τη μεμφθούμε και ασφαλώς ποινικά δεν μπορούμε να τη μεμφθούμε από νομικής πλευράς. Συνεπώς, ας κάνουμε, δεν ξέρω αν προβλέπουμε δύο ψηφοφορίες, μπορεί να γίνουν ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει στο μυαλό μας, ας έχουμε αυτή την διαφοροποίηση της επιστημονικής και νομικής εκτίμησης. Λοιπόν, αυτά. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ομολογώ ότι με ενθουσίασε το σχόλιο του κυρίου Μητρόπουλου που λαμβάνει υπόψη και την ψυχολογία ασθενών που ταλαιπωρούνται από επεμβάσεις. Διότι ένα άτομο 50 χρονών που το βάζει κανείς στο τρυπάκι του καρκίνου μαζί με τα ενδεχόμενα να χάσει τη σεξουαλική του δραστηριότητα, και αν σκεφτεί κανείς ότι αυτός είναι 50 χρονών και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η γυναίκα του να είναι 35, φαντάζεστε τι θα μπορούσε να σκεφτεί και τι. Αυτές τις επιπτώσεις τις βλέπουμε εμείς με καταθλίψεις, με αγχώδεις εκδηλώσεις, κύριε Μητρόπουλε, πάρα πολύ συχνά. Παραπάνω από αυτό που μπορεί να φανταστείτε, γιατί δεν θα έρθει σε εσάς, θα έρθει σε εμάς μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία. Και άρα αξίζει τον κόπο να είναι κανείς προσεκτικός και ευαισθητοποιημένος στην ταλαιπωρία την οποία θα βάλει κάποιον, προκειμένου να ζήσει ενδεχόμενα 2-3 χρόνια παραπάνω ή λιγότερο. Είναι άλλη μία παράμετρος που δεν λήφθηκε πάρα πολύ υπόψη, είναι η ψυχολογική. Δεν είναι μόνο η επιβίωση ενός ανθρώπου 5 χρόνια παραπάνω ή 5 χρόνια λιγότερο. Είναι και η ποιότητα της ζωής του σε αυτά τα 5 χρόνια παραπάνω, παρακάτω. Η ακτινοβολία, η οποία μπορεί να του επηρεάσει όχι μόνο, όπως άκουσα, την σεξουαλική του λειτουργία,
αλλά το έντερό του, την ούρησή του. Άρα τον αναπηροποιεί ουσιαστικά, γιατί δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του, δεν μπορεί να πάει σε επισκέψεις του, δεν μπορεί να πάει να ακούσει στο Μέγαρο μουσική μια συναυλία ή δεν ξέρω τι, διότι θα έχει όλα αυτά τα πράγματα. Τον κλείνει μες στο σπίτι του. Μπαίνει και από κάτω, από πάνω, όχι μόνο το άγχος που έχει, αλλά η κατάθλιψη. Άρα ουσιαστικά τον άνθρωπο αυτό τον βγάζεται εκτός ζωής. Είναι υπό πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και σε αυτό τον τομέα. Μπροστά μια statement. Και λένε ότι αυτά τα guidelines δεν είναι δεσμευτικά στο πώς θα ασκήσεις την ιατρική σου πράξη και ότι μπορείς να τα αγνοήσεις ακόμα. Και έχει και κάποιες άλλες στο τέλος εναλλακτικές λύσεις που λέει αν δεν θέλεις να ακολουθήσεις αυτά, υπάρχουν και κάτι άλλα. Τα είναι όλα τα περιλαμβάνει. Άρα δεν είναι απόλυτα δεσμευτικό. Έτσι, η αξιολόγηση εξάλλου και φαντάζομαι όχι μόνο στην ουρολογία και στην ψυχιατρική, αλλά και σε όλους τους κλάδους της ιατρικής, τα βιβλία μας δίνουν γενικές κατευθύνσεις. Εμείς όμως όλοι αντιμετωπίζουμε ειδικές, όπως είπατε. Από το γενικό πάμε στο ειδικό, διότι κάθε άρρωστος είναι ξεχωριστή περίπτωση. Κάθε άρρωστος έχει δική του προσωπικότητα, αλλά έχει και δικό του οργανισμό. Μπορεί, ξέρω εγώ, να έχει περίεργες εκφύσεις των νεύρων ή των αγγείων ή και υποχρεώνουν τον γιατρό εκείνη τη στιγμή να πάρει μία άλλη απόφαση από τα guidelines. Οι αποφάσεις δηλαδή τις οποίες παίρνουμε είναι μεν αποτέλεσμα πληροφόρησης και εμπειρίας όμως, περνάνε μέσα στον εγκέφαλο του κάθε μυανού από εμάς, που όμως έχει μια προσωπικότητα και άλλος είναι ασφαλής, άλλος είναι ανασφαλής, άλλος είναι ξέρει περισσότερα πράγματα, άλλος ψηρίζει τα πράγματα περισσότερο, άλλος τα ψηρίζει λιγότερο. Όλα αυτά παίζουν ρόλο στο πώς η πληροφόρηση, η εμπειρία θα την επεξεργαστεί ο νους για να βγάλει την ενέργεια. Και σε αυτό δεν μπορεί να μπει πάρα πολύ αυστηρά νομικά κριτήρια το ότι δεν έβγανε ακτινοβολία ο κύριος, άρα καταδικάζεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δει κανείς τις επιπτώσεις και να τα λάβει όλα αυτά υπόψη του και την προσωπικότητα του ασθενούς επιπλέον. Το πόσο μπορεί να αντέξει αυτό το πράγμα. Ποια είναι η δραστηριότητά του. Αναφέρθηκε και χτες τι είδους δουλειά κάνει αυτός. Διότι αλλιώς είναι, είπατε ότι είναι δικηγόρος. Είναι επομένως ένα δραστήριο μέρος. Θα πρέπει να πάει στο γραφείο, θα πρέπει να πάει στα δικαστήρια, θα πρέπει να φωνάζει, θα πρέπει να αγορεύει, θα πρέπει. Και παραλείψαμε τα υπόλοιπα. Ότι αυτός έχει μια οικογένεια, έχει παιδιά, έχει υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά. Όλα αυτά τα πράγματα, άμα τα βάλει κανείς κάτω και αποφασίσει να του κάνει όλες αυτές τις επεμβάσεις που εσείς άκουσα εγώ προλίγου, με την πιθανότητα να γλιτώσει και το 10%, σίγουρα θα του κάνει την κατάθλιψη. Εγώ χαίρομαι που το ακούω αυτό το πράγμα. Πάντως, εκείνο, αν θέλετε, αν μπορώ να μοιραστώ ένα μισό δευτερόλεπτο, κάτι παραπάνω να πω, για μένα ήταν πολύ σημαντική εμπειρία τα τελευταία δύο χρόνια. Για μένα ήταν πολύ σημαντική εμπειρία τα τελευταία δύο χρόνια, όταν μετά από μία εντελώς φόρουμ κάτσα και ασχολήθηκα παραπάνω. Το αμέσως επόμενο βήμα λοιπόν ήταν μια συνεργασία με έναν καλό σας φίλο και συνάδελφο από το Γενήτιο και πλέον πολύ καλό μου φίλο, το θεωρώ, το Λάπη Παπαγεωργίου, όπου βάλαμε κάτω και με τις κλίμακες μέτρησης διαφόρων πραγμάτων, μεταξύ των οποίων και την Davidson Trauma Scale, για να δούμε τις επιπτώσεις της ριζικής προστατεκτομής. Σε πρώτη φάση, ριζικής νεφρεκτομής, κάτι που τρέχει τώρα. Ήταν εκπληκτικό αυτό το πράγμα όταν κανείς προσεγγίσει και από αυτή την άποψη αυτούς τους αρρώστους, ότι τελικά τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά και όταν τα μεταφέρουμε σε καθαρά προσωπικό επίπεδο, νομίζω πως αξίζει τον κόπο έτσι να αναρωτιέται κανείς. Και γι' αυτό το τόνισε αυτό το πράγμα. Και πραγματικά ήθελα την παρέμβασή σας για το τι σημαίνει ότι αυξήθηκε το PSA. Ωραία. Θα μείνουμε δηλαδή
και θα κεντρικοποιηθούμε απέναντι σε αυτή την ιστορία και θα του κάνουμε ακόμα χειρότερο το πρόβλημά του, επειδή θα του λέμε «Α, πήγε να το μετρήσει τον επόμενο μήνα ξανά και μετά από 15 μέρες και δεν πηγαίνεις και σε κανένα άλλο εργαστήριο, μπας είναι... και έκανε λάθος το προηγούμενο». Μου κάνουν νόημα, γιατί λέμε, πρέπει να σιγά σιγά να σταματήσουμε. Εγώ μόνο θέλω να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο είναι για τα... δεν ξέρω αν ακούγεται. Δεν θεωρούμε αδικημένος καθόλου. Από δύο μικρόφωνα, κύριε Σκολαρίδη. Δουλεύει. Λοιπόν, επειδή λοιπόν προκαλούμε και δεν είχα στόχο, και για όσους με ξέρουν δεν είχα καθόλου στόχο να αντεπιτεθώ, θα αντεπιτεθώ λοιπόν και θα πω σε όλους τους συναδέλφους, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι τα guidelines, μου έκανε ο κύριος Μητρόπουλος μια πολύ μεγάλη χάρη, έδωσε στον πρόεδρό μας αποδεικτικά στοιχεία υπέρ μου. Γιατί θα ήθελα να διαβάσει και να μου πει πού βλέπει η ηλικιακή κατανομή. Λέτε, κύριε Βαϊδάκη, ότι αυτός ο άρρωστος θα πάθει κατάθλιψη. Το ποσοστό δεν το ξέρουμε πόσοι από αυτούς θα πάθουν κατάθλιψη. Τουλάχιστον δεν το γνωρίζω. Αλλά για να δουλεύει και να είναι ενεργός και να είναι ευχαριστημένος, πρέπει να ζει ο άρρωστός μας πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, στα 49, το άκουσα κάτι και σοκαρίστηκα από τους προηγούμενους, στα 8 χρόνια, και ποιος πεθαίνει στα 8 χρόνια. Στα 20 χρόνια θα είναι 69 χρονών αυτός ο άρρωστος και θέλει να είναι ελεύθερος νόσου, ελεύθερων μεταστάσεων. Επίσης, υπόθηκε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε ακτινοθεραπεία διάσωσης και έγινε μια πρόσθεση, την οποία πρέπει να τη συζητήσω, γιατί είναι δυνατό χαρτί για μένα. Η πρόσθεση ήταν απλοϊκότατη, αλίμονα αν παίρναμε δεδομένα από μια μελέτη, δεδομένα από μια άλλη μελέτη και τα προσθέταμε, δεν θα ξανακάναμε μελέτες. Αυτό ήταν σοβαρό. Μόνο από τα δύο άρρωστα της ίδιας μελέτης. Σωστά, αλλά και αυτό ακόμα είναι λάθος επιστημονικό. Για όσους το γνωρίζουν, επομένως είναι πολύ απλοϊκό. Άρα έδειξε ότι υπάρχουν μελέτες που λένε μία, σίγουρα μία, θα θέλουμε και καινούργιες, που λένε ότι αυτού του αρρώστου θα του αυξήσουμε την επιβίωση. Τι, θα του αυξήσουμε την ειδική για τον καρκίνο του επιβίωση, την ελεύθερη μεταστάσεων επιβίωση κατά 15%, δεν είναι καθόλου μικρό το ποσοστό. Όπως επίσης η άμεση επικουρική ακτινοθεραπεία είναι καλύτερη από το salvage, αν δεν κάνουμε αλχημίες ή αλχημικούς προσδιορισμούς. Κάτι που ήθελα να τελειώσω και νομίζω ότι θεωρώ πολύ σωστό, γιατί δεν θέλω να προκαταβάλω κανέναν. Νομίζω ότι ο δικαστικός μας με εμένα με κάλυψε πλήρως. Σαν γιατρό, επιστημονικά νομίζω ότι ίσως το συγκεκριμένο άρρωστο έχει γίνει λάθος. Νομικά, πιθανό να είναι καλυμμένος από τα guidelines, δεν έβαλε στο μυαλό του ότι θεραπεύει έναν άνθρωπο 49 ετών και κάτι το οποίο δεν έχουμε συζητήσει και θα ήθελα ένα πολύ σύντομο σχόλιο από εσάς είναι εάν τον είχε ενημερώσει για τις επιλογές που έχει μπροστά του, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Πόσο λάθος είναι. Ότι δεν το ξέρουμε στο κλινικό σενάριο, γιατί ο κ. Μητρόπουλος μπορεί να πει ότι τον ενημέρωσε και απλά ακολουθήσαμε παρακολούθηση. Αλλά το έχουμε φτιάξει έτσι ώστε αν τον είχε ενημερώσει ότι υπάρχει αυτό, υπάρχει και εκείνο. Να ακούσει και τη γνώμη του αρρώστου του. Και αυτό θα ήθελα ένα σχόλιο. Μια επιπλέον ερώτηση. Μικρόφωνο. Όχι, στο μικρόφωνο. Θα ήταν καλό. Πάνω σε όλα αυτά, σαν επίλογος. Ποια είναι, πότε έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθει κατάθλιψη ο δικηγόρος? Αν θα έχει κάποια δυσουρία, κάποια συχνουρία, κάποια ενοχλήματα στο εντεράκι του στην αρχή, ή αν βλέπει το PSA σιγά σιγά να ανεβαίνει. Πότε έχουμε περισσότερες πιθανότητες να πάθει κατάθλιψη? Σωστή ερώτηση. Είναι δύσκολο να το απαντήσουμε, βέβαια, αλλά είναι σωστή ερώτηση. Καλά όλα αυτά όσον αφορά το δικηγόρο, ο γιατρός. Πότε έχει πιθανότητες να πάθει κατάθλιψη όταν βλέπει ότι κάνει καλά τη δουλειά του και τελικά βρίσκεται στο δικαστήριο? Είναι ένα ερώτημα το οποίο, εντάξει, ξέρω, πρέπει να μας απασχολεί και αυτό που και που. Λοιπόν, μια κουβέντα... Δεν είναι όμως άλοθη αυτό. Ναι, για... όχι, δεν είναι άλοθη καθόλου. Για να μην, για να μην ενημερωνόμαστε. Μόνο όχι, όχι, όχι. Όσον αφορά την ενημέρωση του αρρώστου γενικά για τις θεραπευτικές επιλογές, και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο... στέκει και νομικά και γενικά, γιατί μπορεί μετά ο άρρωστος, ας πούμε, αν τον είχε ενημερώσει ο γιατρός, να πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν κατάλαβα, είναι επιστημονικά αυτά, δεν μου δώσατε να καταλάβω και στο κάτω-κάτω της γραφής, εντάξει, εσύ είσαι υπεύθυνος και όχι εγώ. Ένα αυτό.
Πρέπει να απαντήσουμε τελικά αν επιστημονικά ο γιατρός που έκανε τη ριζική ήταν σωστός ή όχι. Τα guidelines νομίζω δίνουν κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες και νομίζω ότι η χρησιμότητα των guidelines είναι για να συνεννοούμαστε εμείς μεταξύ μας και για να καλυπτόμαθα από κάποια είτε κακόβουλα σενάρια συναδέλφων ή κάποιοι συνάδελφοι να έχουν τέλος πάντων ένα φόβο να μην χειρίζονται αρρώστους απαράδεκτα. Γιατί ας πούμε θα μπορούσε κάποιος άλλος ας πούμε ουρολόγος στον άρρωστο 49 χρονών να του πει ξέρεις κάτι, κάνε ορμονικό χειρισμό. Αυτό δεν θα ήταν σοβαρό πρόβλημα. Έτσι νομίζω. Ναι, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί κιόλας. Ναι, ναι, εγώ... Να σχολιαστεί λίγο, γιατί είναι τραγικό σε έναν άνθρωπο νέο να δώσει ορμονοθεραπεία, ενώ δεν είναι επιλογή, έτσι. Αυτό νομίζω ότι δεν διαφωνούμε. Ναι, είναι αλλά βλέπουμε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό στις πρώτες διαφάνειες που δείξαμε και οι δύο χτες, είπαμε ότι δεν είναι πολύ άπτετο του θέματος, αλλά το θεωρούμε ότι το βλέπουμε πολύ συχνά, είναι λάθος. Δεν θα τον υποστηρίξει κανένα στο δικαστήριο, ούτε και συνάδελφος θα τον υποστηρίξει αυτόν και νομίζω ότι δεν πρέπει να σταθούμε εκεί. Όσον αφορά την ενημέρωση όμως, δεν ενημερώνεις τον άρρωστο για να του δώσεις να πάρει αυτός την απόφαση. Όχι. Τον ενημερώνεις γιατί έχει δικαίωμα να γνωρίζει τις επιλογές. Σίγουρα βαρύνει εμάς, σαν γιατρούς, σαν επιστήμονες, περισσότερο να τον κατευθύνουμε προς τη σωστή αντιμετώπιση. Αλλά ο άρρωστος έχει δικαίωμα να ξέρει όμως. Όντως, μπορεί να σου πει, δεν το κατάλαβα. Επίσης, μπορεί να σου πει, γιατί δεν καταγράφονται πουθενά. Δεν μου το είπε ποτέ. Αλλά δεν μπορούμε να ζούμε με αυτό το άγχος, το τι θα μας βρει την επόμενη μέρα. Πρέπει να ζούμε ενημερώνοντας καλά τον άρρωστό μας και βοηθώντας τον να πάρει την απόφαση. Με τα συν και τα πλήν. Συγγνώμη, εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα με αυτό. Υπάρχει νομική διάσταση του κατά πόσο δεν μπορούμε μαζί, θα πρέπει να παίρνει εκείνος την απόφαση ή εμείς γι' αυτόν. Και, αλλά πριν πει ο δικαστής, εύχαρης. Η Εύχαρης Παναγωπούλου είναι η συντονίστρια του επόμενου. Είναι λέκτορας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και είναι πρόεδρος της εταιρείας για την επικοινωνία ιατρού ασθενή. Η Καθήλια Αρμόδια. Καλημέρα, πριν το επόμενο. Να σχολιάσω κάτι σε αυτό, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα που ανοίξατε. Η έννοια του informed consent του ασθενούς, της ενήμερης επιλογής, τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά guidelines, θεωρείται πια απαραίτητη. Δεν είναι δυνατόν ασθενής να γίνει σε ασθενή οποιαδήποτε θεραπεία, χωρίς ο ασθενής ο ίδιος ή να έχει συμφωνήσει ή να την έχει επιλέξει. Και επειδή ακούστηκε ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο, που αν ο ασθενής θα καταλάβει, θεωρείται ευθύνη του θεράποντος ιατρού να το εξηγήσει έτσι ώστε να καταλάβει ο ασθενής. Και ακριβώς αυτή είναι η δεξιότητα και ευθύνη του γιατρού, είναι να μπορεί να μεταδώσει τη γνώση. Ξέρετε, η γνώση είναι πολύ μεγάλο φορτίο για τον ιατρό να παίρνει την απόφαση για τον ασθενή. Είναι πολύ μεγάλο το βάρος, όχι μόνο το νομικό, και το ψυχικό βάρος για τον ίδιο τον γιατρό να πάρει αυτή την απόφαση. Είναι η ειδική ικανότητα το να μπορεί ένας γιατρός να μεταφέρει τη γνώση του στον ασθενή, έτσι ώστε να μπορεί ο ασθενής να πει ναι ή όχι, το α ή το β. Πάντως, να πω κάτι, συγγνώμη. Αλλά επειδή το επόμενο session είναι επί 2 ώρες θα έχουμε, είναι επικοινωνία ιατρού ασθενής και έχει πώς ανακοινώνεται η βιοψία, πώς ανακοινώνεται ο καρκίνος κτλ. Ας τα αφήσουμε για να κερδίσουμε χώρο, χρόνο. Ο δικαστής να μας πει τη θέση του γι' αυτό. Θετυπικός θα ήταν εκ πρώτης όψεως κάπως πιο καλυμμένος, εάν είχε θίξει το ζήτημα αυτό του 7% κτλ. Το σημείωσα, δεν το ανέφερα για λόγους χρόνου, είπε ο παρουσιαστής εδώ, να δώσουμε την πιθανότητα στον ασθενή. Ναι, να δώσουμε όμως τότε και ποιες άλλες πιθανότητες. Είναι η μόνη πιθανότητα μικρού ποσοστού που υπάρχει στις διάφορες δόσεις? Είναι όχι, δεν είναι η μόνη. Θα υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλές στην πορεία. Οπότε το ερώτημα είναι, μένουμε στην καταρχήν κατεύθυνση και λέμε αυτή είναι η βασική επιλογή ή ανοίγουμε συζήτηση για άλλες πιθανότητες? Αν ανοίξουμε άλλες πιθανότητες, πρέπει να ανοίξουμε όχι μόνο για αυτήν και για πολλές άλλες που είναι στην πορεία. Ένα πρόβλημα. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι εάν αυτήν τη δώσει την πιθανότητα, μετά εάν ακούσει κάτι άλλο που δεν την έχετε δώσει, η ευθύνη είναι πολύ μεγαλύτερη. Γιατί λέτε, θα σας πει ο άλλος, αφού κύριε, φύγατε από το γενικό και πήγατε στο ειδικό, γιατί παραλείψετε να μου πείτε το συγκεκριμένο ειδικό σε μένα? Ενώ δεν δώσετε κανένα ειδικό, νομικά είστε πιο καλυμμένος. Μένω μόνο στο γενικό πλαίσιο.
Εγώ θέλω να κάνω στεγνώ μόνο. Στεγνώ μερικές φορές, τα νομικά μερικές φορές είναι στεγνά. Τι να κάνω. Πιεζόμαστε από το χρόνο. Ένα μόνο σχόλιο θέλω. Εγώ θέλω να κάνω ένα μόνο σχόλιο και με αυτό είχα στο μυαλό μου να κλείσω και να μην ξαναμιλήσω για να υπάρχει ψηφοφορία. Οι διαφάνειες όπως είναι δομημένες, νομίζω ότι είναι υπέρ του δεύτερου γιατρού. Γιατί λέμε ότι ο άρρωστος έχει μια πιθανότητα χαμηλή, 10% στα 8 χρόνια, να κάνει πρόοδο της νόσου. Η ζωή, κύριε, όμως, μας απέδειξε ότι είναι λάθος. Δεν περάσαν ούτε 4 χρόνια και ο άρρωστος μας έχει πρόβλημα. Σκεφτείτε, μιλάμε για έναν νέο άνθρωπο και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε πολύ καλά πριν δούμε οποιαδήποτε επόμενη κίνηση. Ευχαριστώ. Θέλω να υπερβαίνω δύο λόγια. Πρώτα θέλω να σας πω, χαίρομαι πολύ που γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Το δεύτερο, έχουμε στη διάθεσή μας τον ψυχίατρο καθηγητή και θα ήθελα να ρωτήσω, η ψυχοαναλυτική κατάσταση αυτού του ασθενός 42 χρονών που έφτασε σε αυτήν την κατάσταση με το καρκίνο, έχει θέση να σχολιαστεί, ας πούμε, και στο μέλλον που θα έχουμε για το καρκίνο, που θα μιλήσουμε, η ψυχοαναλυτική κατάσταση, πρώτον. Και το δεύτερο, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτός ο άνθρωπος, η δραστηριότητά του, η στάση ζωής, η οικογένεια και τα λοιπά, η οικογενειακή κατάσταση, το ιστορικό, το αναμνηστικό του ιστορικό, το έφερε σε αυτήν την κατάσταση καρκινική κατάσταση που δημιουργήθηκε αυτός ο καρκίνος. Αυτά τα πράγματα θα ήταν, νομίζω, στάσιμα και σήμερα τώρα που θα διαλέξουμε αναμεταξύ δύο καταστάσεων. Και το τρίτο, εντελώς που άγνωστο για τους νέους ουρολόγους που θα είναι στην καινούρια γενιά και τα λοιπά, επάνω στην ανάπλαση του καρκίνου του προστάτου και η κατανάλωση νερού. Μια άποψη, υπάρχουν εργασίες επάνω σε αυτό το θέμα και θέλω να σας τονίζω, αυτά ήθελα να πω. Νομίζω ότι... Και αν άλλαξε μετά την, αυτό το τελευταίο και τελειώνω, αν άλλαξε η στάση ζωής του ίδιου ασθενούς μετά την εγχείρηση ή όχι. Αυτό θα ήθελα κάποια σχόλια ψυχοαναλυτικά. Ευχαριστώ. Αυτό το κομμάτι να το πάρουμε σαν ιδέα ότι είναι μιας επόμενης συνάντησης θέμα, γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και όπως είναι μια ολόκληρη επιστήμη, γιατί και όπως πολύ σωστά χτες είπατε, το πόσο εμείς οι ουρολόγοι είμαστε πίσω στη λήψη του σεξουαλικού ιστορικού και την προσέγγιση του αντίστοιχου αρρώστου, νομίζω πως το ίδιο πίσω είμαστε και σε ένα πολύ μεγάλο άλλο κομμάτι που είναι η ογκολογία και έχει τεράστια σημασία. Οπότε αυτό θα είναι κάτι για το μέλλον και πολύ σωστή και ωραία η πρόταση. Νομίζω ότι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Να πω λίγο κάτι. Βεβαίως, ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σκολαρίκο, αν ακολουθούσε ο ασθενής τον δεύτερο γιατρό ουρολόγο και είχε τις επιπλοκές που είδαμε στις διαφάνειες, ποια θα ήταν η θέση του δεύτερου ουρολόγου? Είναι πολύ ωραία η ερώτηση. Έτσι. Δεν θέλω να ξεχνάτε ότι... Εκ το αποτελέσματος κρίνουμε τους δύο ουρολόγους. Είναι γεγονός. Και ένα υποερώτημα είναι αν είχαμε τον ασθενή εδώ, σωστά, στο δικηγόρο, και άκουγε και τη μία άποψη και την άλλη. Σωστά. Με ποια κριτήρια θα αποφάσισε να κάνει τι? Πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Όχι, όσον αφορά είναι μια πολύ ωραία ιστορία αυτό που λέει ο συνάδελφος τώρα και είναι αντικείμενο πάλι που μπορούμε. Άλλη μια ιδέα, κύριε Χατζηχρήστου. Είναι η αλλαγή της θεραπείας. Αν μετά από την εφαρμογή συγκεκριμένης απόφασης θα άλλαζε ο άρρωστος. Και αυτό είναι άλλη μια ιδέα που μπορούμε όμως να την ενσωματώσουμε σε κάτι μελλοντικό. Αν προσέξατε το ιστορικό μας, τη δόμηση, ο άρρωστος, παρόλο που έχει συμπτώματα και μάλιστα έπεσε και στην ατυχία να χάσει και τη στήση του, δεν παραπονιέται γι' αυτό. Παραπονιέται γιατί είπε δεν έγινε λεμφαδενικός καθαρισμός και επικουρική ακτινοθεραπεία για την νόσο του. Δεν παραπονέθηκε. Σίγουρα αν ήταν 0 το PSA, αυτό έπρεπε να με ρωτήσετε, αν ήταν εξ αρχής και είχε κάνει την ακτινοβολία, δηλαδή δεν είχε κάνει επιλέξει από την αρχή την επικουρική ακτινοθεραπεία, εκεί τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αλλά ο συγκεκριμένος
Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο το ότι βγαίνουν όλοι οι προβληματισμοί και νομίζω ότι ένα σχολείο, ο ρόλος του είναι να δημιουργεί τα ερεθίσματα. Σωστά. Αλλιώς, άμα έχουμε την ομοφωνία και την κατάληξη, αυτό το σχολείο αυτοκαταργείται. Γιατί αυτό το σχολείο βασίζεται στο ότι δεν υπάρχουν αυθεντίες. Το είπαμε την πρώτη μου διαφάνεια χθες. Νούμερο 2. Θέλω ψηφοφορία σε μία πρόταση. Να αναθέσουμε στον κύριο Σκολαρίγο και στον κύριο Μητρόπουλο σε συνεργασία με τον κύριο Βαϊδάκη και τον κύριο Παπαγεωργίου, τους δύο ψυχιάτρους που ο ένας παρόν, ο άλλος αναφέρθηκε, να ετοιμάσουν για, το χρόνο, για του χρόνου να συμπεριλάβουν, πώς σας φαίνεται σαν ιδέα, η άλλη όψη, όπου θα μπορέσετε ίσως να γίνει και ένα group email. Πλέον φέτος και πέρυσι έχει δημιουργηθεί 180 ουρολόγοι, οι οποίοι είναι νέοι, είναι μάχημοι κτλ. Να δημιουργηθεί και ένα blog, ένα forum, όπου μέσα να πάρετε περιστατικά τους που τους ανησύχησαν μέσα σε μια διαδικασία χρόνου. Να τα επεξεργαστείτε και να έχετε σε συνεργασία με τα διάφορα που θα επιλαγούν κάποια για να έχουμε τα διάφορα προφίλ, να μην είναι όλα ίδια και να γίνει κάτι πολύ πιο ζωντανό, που στον καθένα θα λέει και κάτι του χρόνου. Πόσοι θα τους ενδιέφερε να δούνε κάτι τέτοιο. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Μητρόπουλος δεν ενδιαφέρει, δεν σήκωσε το χέρι του, αλλά μάλλον δεν θέλει να τον αναλάβει. Διονύση, υποχρεώνεσαι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Την ψηφοφορία μόνο να κάνουμε. Να ρωτήσω, το ερώτημα θα είναι, γιατί με προβλημάτισε πολύ... Σε επιστημονικό επίπεδο τι θεωρούν. Σε επιστημονικό επίπεδο τι θεωρούν. Ναι, ωραία. Μόνο τι θα έκαναν. Δηλαδή... Άρα χειρίστηκε σωστά ο συνάδελφος, ναι ή όχι, ο πρώτος. Επιστημονικά. Ωραία. Ναι, λοιπόν, το Α. Ναι, το Α. Όχι το Β. Όχι το Β. Θα κάνατε το ίδιο αν ήσασταν στη θέση του ευθύς εξ αρχής. Ναι, το Α. Κάτι έκανε λάθος, σας ξαναψηφίσει. Πιθανόν να πούμε... Ευτυχώς χάσαμε. Νομίζω πως ολοκληρώθηκε το session, έτσι δεν είναι. Επίσης σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας.